Κατερίνα στο φιλίδο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σιά. Ο νέο οικοδομικό κανονισμό βρίσκεται στην Ολομέλεια. Έχει ήδη ψηφιστεί mm. επί τη αρχή. Την τελευταία στιγμή το κείμενο εμφανίστηκε τώρα με την προστίκη πέντε τροπολογιών. Ακριβώ και με πέντε τροπολογιών, με έντονο το άρωμα των εκλογών που έρχονται, έτσι. Πάμε να τι δούμε μία-μία. Αυτά που μα έλεγε πριν ο Χρήστο ο Κούτρας. Ακριβώ. Πάμε να τι δούμε λοιπόν προ επίρρωση των λόγων του Χρήστο Κούτρα. Η πρώτη τροπολογία αφορά στη θέσπιση καταβολή. Ποσοστού 20% από το, εν, από, τον ειδικό, από το, ενιαίο, ειδικό πρόστιμο ακινήτων, mm. το οποίο θα καταβληθεί για την, τρο, για την τακτοποίηση, νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατοικιών μειωνοτικών πληθυσμών στη Θράκη. Όπω αντιλαμβάνεσαι, η τροπολογία κατατέθηκε από του Πασόκ Θράκης. Η δεύτερη προτείνει να δοθεί σιωπηρή παράταση λειτουργία δύο ακόμη ετών στα λατομεία σχιστολιθικών πλατκών τη Εύβοια, των οποίων οι άδειε έχουν λήξει. Αυτή επίση υπογράφεται από 50 βουλευτέ όλων των κομμάτων. Η τρίτη ζητά να επιτραπεί η κατασκευή περαιτέρω βοηθητικών χώρων για το αθλητικό σωματείο του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι 50 βουλευτέ εδώ. Και η τέταρτη ζητά την παραχώρηση χωρί αντάλλαγμα τουριστικών ακινήτων στου οικείου Δήμου, στα οποία βρίσκονται δηλαδή, προκειμένου. Προκειμένου να τα αξιοποιήσουν. 11 βουλευτέ βάλαν την υπογραφή του εδώ. Τέλο, με πέμπτη τροπολογία, προτείνεται να αποκτούν άδεια εμπορία πέτρελο ειδών στα νησιά του Αιγαίου μόνο εκείνε οι εταιρείε οι οποίε διαθέτουν και επιτόπου εγκαταστάσει. Μάλιστα, να δούμε τι άλλο θα προσθεθεί, Κατερίνα. Τώρα, συνέχεια των δράσεων του Σκάι αυτό το Σάββατο mm -hmm. που ανακυκλώνουμε τα άχρηστα κινητά μα. Ακριβώ. Αυτό το Σάββατο, όπω πάντα, από τι 11 στις 2 παρατέταρτο, οι κουμπαράδες ανακύκλωση θα βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο, στην πλατεία 25η Μαρτίου και στο Ναύπλιο, στην πλατεία Συντάγματος,